Στα 2 έχει κοπεί από χθες η περιοχή του Κορδελιού στο ύψος της εσωτερικής περιφερειακής. Οι εργασίες που εκτελούνται στον κόμβο της Βιοκαρπέτ είχαν ως αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στο σημείο και να μην επιτρέπεται πλέον στους οδηγούς να διασχίζουν κάθετα το δρόμο. Υπάρχουν βιοτεχνίες, βιομηχανίες, υπάρχουν κατοικίες που φαίνονται εκεί πίσω. Με αποτέλεσμα τουλάχιστον τα παιδιά, που είναι το σπουδαιότερο, να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο αν κλείσει αυτή η διάβαση εδώ. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Δεν έχει φαρμακεία, δεν έχει ιατρία, δεν έχει σούπερ μάρκετ, δεν έχει λαϊκές αγορές, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί κανένας από αυτούς τους κατοίκους επάνω. Το σπουδαιότερο από όλα όμως είναι ότι όλη αυτή η περιοχή που βλέπετε είναι συνθήκη σε βέζο. Συνθήκη σε βέζο είναι επειδή γυρνιάζει με τα ελληνικά πετρέλαια, σημαίνει ότι υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο, μικρό, ελάχιστο, απειροελάχιστο θα λέγω, ενός μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Εάν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτοί οι κάτοικοι εδώ είναι κλουβισμένα, δεν πάνε πουθενά. Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, κάτοικοι και δημοτικοί αρχή ζητούν να κατασκευαστεί πεζογέφυρα στο σημείο, αίτημα το οποίο εξετάζει θετικά η διοίκηση της Εγνατίας Οδού. Καταβάλει μάλιστα προσπάθειες για ένταξη του έργου στην υπάρχουσα εργολαβία. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ενταχθεί σε νέα εργολαβία, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 2 χρόνια για την κατασκευή της. Θα πρέπει να πάρουμε εμείς το OK από την περιφέρεια που είναι ο κύριος του έργου, έτσι ώστε να δούμε, να προσεγγίσουμε αυτή τη λύση ως το συντομόν γρηγορότερο. Εμείς τώρα πήραμε μία απόφαση αυτή τη στιγμή, ασφαλτοστρώνουμε το κομμάτι εκεί, άρα δεν λειτουργεί το φανάρι, σε 3-4 μέρες θα λειτουργήσει το φανάρι, θα βγάλουμε εκείνα τα στοιχεία έτσι ώστε να λειτουργήσει ο δρόμος όπως λειτουργούσε τον προηγούμενο διάστημα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε άμεσα μία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη έτσι ώστε να δούμε τις λύσεις με τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε την κατασκευή της πεζογέφυρας. Στο μεταξύ, μετά από παλινοδίες και σημαντικές καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων του αναδόχου, πρόκειται να παραδοθεί στα τέλη του μήνα ο κόμβος της Μεάνδρου στον Εύωσμο. Από τα τέλη Απριλίου η κίνηση επί της περιφερειακής στο συγκεκριμένο σημείο θα γίνεται υπογείως, χωρίς φανάρια, ενώ για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις μέσω κυκλικού κόμβου. Σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, ένα τρίμηνο απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών στον κόμβο της Ηλιούπολης, ενώ μοναδική εκκρεμότητα θα παραμείνει η γέφυρα της Λαγκαδά. Είναι ένα δύσκολο έργο, σύνθετο έργο. Θα πρέπει, κάναμε τον ένα κλάδο, θα κάνουμε και το δεύτερο τώρα, ταυτόχρονα με την κυκλοφορία την οποία πρέπει να διασφαλίζουμε. Εκεί θα πάμε περίπου σε 8 μήνες από σήμερα, θα είναι τελειωμένο. Η δυτική περιφερειακή της πόλης θα ολοκληρωθεί με τον κόμβο της Μοναστηρίου, ο οποίος και μελετάται.